Την τελευταία της κατάθεση στις 3 Φεβρουαρίου, η 12χρονη αποκάλυψε στις αρχές ότι υπήρξαν άντρες που την πλησίασαν ακόμα και από την ίδια τη γειτονιά της, όπως ένας αλλοδαπός υπάλληλος πλυντηρίου αυτοκινήτων. Είναι ένας από τους 18 κατηγορούμενους της υπόθεσης. Ξέρεις αν δουλεύει ακόμη σε αυτό το πλυντηρίο? Πριν ήταν. Πριν τα δίθια μου τα μηνύματα και ήμουν στη Λευκάδα εκεί. Ερχόταν. Τρεχάλα. Και γρήγορα κιόλας. Κάνει εδώ και έμπαινε μέσα, εδώ στο πλυντήριο. Έκλαιναν τα ρολά, τώρα ήταν κι άλλος, δεν ξέρω. Τι ώρες γινόταν αυτό? Δεν είχε ώρες. Όλα φαίνεται να συνέβαιναν γύρω από τη γειτονιά του Μίχου. Αποκλειστικές μαρτυρίες στην κάμερα του Star σοκάρουν, που κάνουν λόγο ότι έβλεπαν τη 12χρονη να μπαίνει μέσα σε καταστήματα και να κλείνουν τα ρολά. Αυτοί που είχαν το πλυντήριο τότε δεν υπάρχουν τώρα. Με το έσκασε η υπόθεση, έχουν εξαφανιστεί. Πέρναγε και πήγαινε στο πλυντήριο, γιατί βλέπαμε, κλείναν τα ρολά. Ο Μίχος σε μήνυμα είχε στείλει στη 12χρονη τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενε κάποιος αλλοδαπός, προκειμένου να τον επισκεφτεί. Αυτός γνώριζε την ηλικία σου? Δεν με ρώτησε. Όταν πήγα σπίτι του ήταν ακόμα 2 άτομα μέσα, αλλά κοιμόντουσαν. Σου έδωσε λεφτά? Ναι. Ο Μίχος φαίνεται να έχει απλώσει τα πλοκάμια του και να ψάρευε πελάτες, ακόμα και αλλοδαπούς από το Πακιστάν. Αυτό είχε φανεί από τη δεύτερη κιόλας κατάθεση του παιδιού. Από τους τελευταίους που προφυλακίστηκαν είναι ο 50χρονος Πακιστανός, ιδιοκτήτης μαγαζιού με κινητά τηλέφωνα. Το iPhone μου το είχε κάνει δώρο ο Ηλίας. Μου είχε δώσει λεφτά να πάω να το αγοράσω. Το κινητό έκανε 180 ευρώ, αλλά κάτι συνεννοήθηκαν και μου έδωσε εμένα 100 ευρώ και πήγα και το πήρα. Από πού το πήρες? Από ένα μαγαζί Πακιστανού που είναι εκεί στη γειτονιά. Σύμφωνα με το δικηγόρο της μητέρας της ανήλικης, στην τελευταία κατάθεσή της η 12χρονη επιμένει ότι η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα για όλα αυτά. Μετά τις απολογίες των τελευταίων που έχουν συλληφθεί, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο εις βάρος της μητέρας. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε εκ νέου αίτημα άρση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης της μητέρας. Από τους 5 κατηγορούμενους που εχθές απολογήθηκαν στον ανακριτή, 4 οδηγούνται στη φυλακή, ενώ ο τελευταίος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος.